Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Επί της αρχής, έτσι κι αλλιώς, έχουμε τοποθετηθεί θετικά και θα επιφυλαχθούμε για την τελική ψηφοφορία όσον αφορά στην Ολομέλεια. Δυστυχώς, υποτίθεται ότι σήμερα θα συζητούσαμε για τα άρθρα, αλλά αναγκαζόμαστε να αφιερώσουμε πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο από την ομιλία μας για την επικείμενη τροπολογία και για τη μεθόδευση με τον τρόπο τον οποίο εισβάλλουν τροπολογίες σε όλα τα σχέδια νόμου. Κατηγορηματικά λοιπόν και προκαταβολικά θα ήθελα να πω ότι όσο έχει η τροπολογία με γενικό αριθμό 10-19 και ειδικό 7 του Υπουργείου Παιδείας δεν μας βρίσκει σύμφωνους εάν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα. Θεωρούμε ότι μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους αφού η διατύπωσή της αφήνει πάρα πολλά ανοιχτά παραθυράκια εκμετάλλευσης. Ειδικότερα η παρεχόμενη με το προστιθέμενο άρθρο 13α στον υφιστάμενο νόμο 4186 του 2013 δυνατότητα λόγου υγείας ή ψυχικής οδύνης. Το ψυχικής οδύνης αποσαφηνίζεται ότι αφορά μόνο θάνατο και αυτό αποδεικνύεται. Αλλά ο λόγος υγείας, σοβαρός λόγος υγείας, είναι κάτι γενικό και θα πρέπει να διευκρινιστεί τι σημαίνει λόγος υγείας. Αυτό τι μπορεί να κάνει. Υποχρεώνει ανεξήγητα τους μαθητές να ξαναδώσουν όλα τα μαθήματα από την αρχή, ακόμη και όσα έδωσαν στις αρχικές εξετάσεις, πριν αποκτήσουν το λεγόμενο πρόβλημα υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υποψηφίων δύο ταχυτήτων, διότι δεν είναι δυνατό και τα τέσσερα μαθήματα να εξευρίσκονται ίδιας δυσκολίας θέματα, ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα συμμετοχής των μαθητών. Περιέχει κίνδυνο εικονικών δηλώσεων ασθένειας, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι συμμετέχοντες σε εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, κάνοντας την εξαίρεση κανόνα. Καλλιεργεί έδαφος για άνθηση της παραπαιδείας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα οικονομικά των γονέων. Επιπρόσθετα, ευνοεί υπέρμετρα όσους δηλώνουν τον Ιούνιο ασθένεια, διότι εξεταζόμενοι εκ νέου το Σεπτέμβριο, έστω και αν έχασαν κάποιες ημέρες λόγω ασθένειας, τους δίνει τη δυνατότητα για τα τέσσερα μαθήματα αυτά χρόνου προετοιμασίας επιπλέον 3 μηνών, που αδικεί κατάφορα βέβαια όσους συμμετέχουν σε εξετάσεις του Ιουνίου, δεδομένου ότι διαθέτουν χρόνο προετοιμασίας μόλις λίγων εβδομάδων πριν. Κλείνει σε εισαγωγικά το μάτι σε όσους αντιληφθούν ότι δεν έχουν γράψει καλά στα 2 ή 3 πρώτα μαθήματα στον Ιούνιο και τους ανοίγει διάπλατα τις πύλες ώστε να προσκομίσουν ιατρικά δικαιολογητικά για δίθεν ασθένειες, για δίθεν ορθοπαιδικά προβλήματα και γενικά για κάθε είδους έμπνευσης ιατρικού περιστατικού. Μιλάμε ότι είναι πιθανό να δημιουργηθεί κανονικό παρεμπόριο αγοροπολισίας, ψευδών βεβαιώσεων, για το οποίο αποκλειστικά θα είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση εάν δεν αποσαφηνίσει την εν λόγω τροπολογία. Το Σεπτέμβριο θα έχουν ήδη εκδοθεί οι βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων της κανονικής περίοδου και επομένως όσοι συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις θα έχουν το προνόμιο να επιλέγουν σχολές και παιδεία γνωρίζοντας τις βάσεις και σταθμίζοντας αντίστοιχα τις δυνατότητές τους. Με αυτά τα δεδομένα, σε όλους είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αποσαφινιστεί η γενικολογία είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας. Το υπόλοιπο μας βρίσκει σύμφωνος γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος αποδεικνύεται. Το γενικό είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας πρέπει να οριστεί ξεκάθαρα ποιες είναι οι περιπτώσεις σοβαρού λόγου υγείας, ποιος εγκρίνει τις εν λόγω περιπτώσεις, για να δούμε τι σημαίνει και πώς θα ισχύσει η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας. Μία πρώτη πρόταση θα ήταν να αφαιρεθεί τελείως το είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας. Να παραμείνει το δεύτερο κομμάτι σαν δεύτερη ευκαιρία η ψυχική οδύνη που αφορά θάνατο. Άλλη μια λύση προτείνουμε εμείς προκειμένου να αποφευθεί όλο αυτό σε εισαγωγικά μπάχαλο που μπορεί να οδηγηθεί είναι να οριστούν όσο γίνεται πιο κοντά στο τέλος του Ιουνίου μία ή δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, για παράδειγμα 25 ή 26 Ιουνίου δυνατότητα επαναληπτικών εξετάσεων μόνο για τα μαθήματα ή το μάθημα το οποίο κάποιος αδυνάτησε για κάποιο λόγο υγείας να συμμετάσχει. Αυτό θα ήταν μία λύση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εμποδίζει την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτό. Δυστυχώς βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος μου. Έχω κάποια θέματα να συζητήσω επί των άρθρων. Θα τα κρατήσω για την Ολομέλεια για να μην καθυστερήσω άλλο την Επιτροπή. Επί της αρχής συμφωνούμε σε αυτήν την
σε αυτό το σχέδιο νόμου και θα διατηρήσω μια επιφύλαξη επί των άρθρων και επί της τελικής τροπολογίας, αν και εφόσον αλλάξει, για την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, υπέρ επί της αρχής και επιφύλαξη, τροπολογία και άρθρα. Σωστά. Ωραία.